σε χάρηκα πάρα πολύ. Ήσουν αριστούργημα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε. That's the game. Όνειρα και δύναμη. Ο Δημήτρης σήμερα ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα. Ήταν χαλαρός, για μένα ένας entertainer. Θέλω να πιστέψω ότι ο Δημήτρης μπορεί να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι ναι, μπορώ να φτάσω στο τελικό. Έχω κι εγώ τη δύναμή μου και προχωράω. Σε ό,τι κι αν έχω διαλέξει να κάνω μέχρι τώρα, οι γονείς μου είναι πάντα κοντά μου, όπως και τώρα, με στηρίζουν. Ο μπαμπάς μου είναι στην Ιταλία, δουλεύει, έχει φορτηγό και μας στηρίζει από μακριά. Η μαμά είναι καθαρίστρια στο σχολείο. Ο μπαμπάς μου λείπει όλη τη βδομάδα, γιατί έτσι είναι η δουλειά, κάθε Κυριακή το βλέπω, αλλά είναι σαν να είναι εδώ. Μιλάμε συνέχεια, έχουμε άριστη σχέση, χρωστάω πάρα πολλά στους γονείς μου. Και εύχομαι τώρα ο πατέρας σου κάνει όλες αυτές τις διαδρομές, όλα αυτά τα χιλιόμετρα, να φτάσει ο γιος του εδώ. Εύχομαι να τον βλέπει και να τον χαίρεται. Together. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles. Πώς είσαι? Καλά, πολύ μπράβο. Γιώργη Θεοφάνους. Μου αρέσει που φοβόμουν προηγουμένως, το πω για τη Μαρία την Παλάμη, ότι ήμασταν νωρίς. Εδώ το κάναμε δύο έργα σεξ και ένα καράτε, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Πέρα από αυτό το τσίρκο όλο. που το μόνο που έλειπε ήταν ο Κώστας Βενετσάνος, ξέρεις. Το διάλειμμα πρέπει να φωτογραφηθείτε με τον Νίκο Μουραντίδη στα παρασκήνια για 5 ευρώ και τέτοια. Να σου πω κάτι, αυτό είναι στρατηγική. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι μετά τους Depeche Mode που έκανε ο Λεβέντης, τώρα πήρε και τους Beatles. Τους ώστε να μείνει πολλή ώρα εκεί πέρα, να λέμε πόσο δράμα είναι, για να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάθεσαι και σου τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Λεβέντης, γιατί? Για να γίνει sex idol, ας πούμε. Εγώ το απείλασα αυτό εδώ. Τι έκανες? Πολύ, το απέλασα. Οκ. Τελειώσατε? Δεν έχω να πω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, λυπάμαι τον Δημήτρη στα χέρια του Γιώργου. Τον λυπάμαι που τον κάνει τώρα. Για την ερμηνεία του, μας πεις κάτι. Το πώς τραγούδισε. Πιο πολύ ασχολήθηκε με το μαλλί του ο Δημήτρης, το που θα ήταν το μαλλί αριστερά, που θα ήταν το μαλλί δεξιά. Ποια θα έπεφτε πάνω του, ποια δεν θα έπεφτε, παρά να ασχοληθεί με το αυτό. Θυμώνω με αυτά τα πράγματα εγώ. Η φωνή του, δηλαδή ο τρόπος που άκουσες το τραγούδι. Ό,τι έχει φωνή το παιδί το ξέρουν όλοι. Και ο τρόπος που τραγούδισε. Δεν μου άφησε περιθώρια, παιδιά, αυτό όλο το θέαμα που έβλεπα να ακούσω τη φωνή. Τι να κάνω. Παρασύρθηκα. Κατέρινα. Τώρα, εμένα που δεν μου αφήνεις
είσαι Beatles αλλά παροδία του Alice Cooper. Η Alice Cooper. Μέσα είσαι. Είναι παροδία. Είναι. Καλά το πας. Προχώρα. Καλά το πας. Συμφωνείς. Βεβαίως. Αλλαγή και πάμε. Εντάξει. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν βρίσκω το λόγο για όλο αυτό. Το θεωρώ ότι αδικήθηκε κατάφορα ο Δημήτρης αυτό. Δεν μπορεί να έχεις τον Δημήτρη και να το κάνεις έτσι. Κατερίνα, θες μας λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβουμε. Θα σου πω, θεώρησα όλο το θέαμα υπερβολικό, προκλητικό. Τα κορίτσια σε ενόχλησαν. Όχι, προκλητικό. Τόσο οι κόκκινες καρέκλες. Όχι. Μου φάνηκε τόσο kitsch πλέον και έλεγα για τον Νίκο, πού να το φανταστώ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου άνειρα. Που θεωρώ ότι τράβηξε την προσοχή από εκείνον σε όλο αυτό. Και δεν βρίσκω το λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις, δεν μου έκανε απολύτως τίποτα. Είδα ένα κόκκινο χυμένο πράγμα, τίποτα άλλο. Νίκο Μουρατίδη. Λοιπόν, Δημήτρη, έκανες αρκετά λάθη στο τραγούδι σου. Έκανες αρκετά λάθη. Ένα έκανε, αρκετά. Έκανε αρκετά. Άκουσε το στο βίντεο και θα τα δεις. Θα τα ακούσω. Πραγματικά ασχολήθηκες περισσότερο με το μαλλί σου παρά από το να πεις αυτό το πράγμα. Δεύτερον, όταν σου αναθέτουν να πεις Beatles, πρέπει να είναι με όλο το σεβασμό σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το συγκρότημα. Δεν γίνεται. Όχι, είναι και δικιά μου. Δεν γίνεται να κάνουμε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Έτσι έκανε ο κύριος Λεβέντης και με τον Αλέξη Depeche Mode μπουζούκια. Έτσι έκανε και με τους Beatles μπουζούκια. Δηλαδή, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ζούμε στην Ελλάδα και υπάρχουν και μπουζούκια. Ζούμε στην Ελλάδα και πρέπει να βλέπουμε αυτά τα τερατά. Συγγνώμη. Δεν σ' ακούω. Τι μπουζούκια, δεν καταλάβω τώρα. Σου θυμίσει μπουζούκια αυτή η εμφάνιση εδώ τώρα. Αλλά ξέρει τι μπουζούκια. Όχι. Παλιακά εθνική οδό, ξέρει που κάνανε. Δίθεν σοου. Και όλα αυτά με το come together, δε. Το come together. Να πω κάτι. Το come together έχει γίνει επανεκτέλεση και από Aerosmith, που ήταν όπως τώρα, και από Michael Jackson. Εγώ θα το ξανά έκανα πάντα στο ίδιο top. Τα κορίτσια ήταν super. Ναι. Okay. Είναι αλήθεια ότι και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και τα περισσότερα τραγούδια των Beatles έχουν γίνει πάρα πολλές εκτελέσεις. Αυτό γιατί μου το λέτε. Εμένα μου το λέτε δε. Γιατί έχω παίξει όλες τις επανεκτελέσεις στο ραδιόφωνο. Τι μου το λέτε. Ότι τι. Δικαιολογεί αυτό που είδα ότι έχουν γίνει επανεκτελέσεις. Ότι κάνουμε ένα σιωπή. Ότι έχουν παρουσιαστεί. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί δεν σου άρεσε λίγο. Σάκη. Αλήθεια, ειλικρινά. Σάκη. Τι, μη γελά. Πες μου, γιατί δεν σου άρεσε. Ότι εσένα σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Ψεύτη. Μεγαλώνει η μύτη σου, πρόσεγε. Αποκλείεται να σου άρεσε. Το come together των Beatles έτσι. Γιατί όχι, να στο κάνω εγώ με τον Δημήτρη αυτό το κομμάτι, ναι. Να γλύψει τα δάχτυλά σου. Καλά, πάρτε να τα κάνει όλα και εσύ. Να τα κάνει όλα. Είδε τώρα ο καθένα τώρα που είναι. Μου άρεσε ο Δημήτρη πάρα πολύ. Master of the game. Έκανε ο καθένα τώρα. Έκανε λάθη ο Δημήτρη σήμερα. Έκανε ένα λάθο. Πρώτον, έχω ακούσει τώρα όλα αυτά που ακούμε. Ναι. Είδαμε λίγο show και τώρα ενοχλήθηκαν γιατί είμαστε όλοι πέρα μαζί. Επίση, εγώ πρέπει να σα πω ότι και τα κορίτσια μου άρεσαν και το στήσιμο. Δηλαδή και αισθητικά οι καρέκλε είναι πάρα πολύ ωραίε. Αν αυτό είναι το πρόβλημά σου, δεν ξέρω αν αυτό ήταν το θέμα. Ναι, οι καρέκλε με πειράξανε. Γιατί έχουμε δει και άλλε καρέκλε. Πρέπει να έχει επικοινωνεί κι εσύ. Αυτέ είναι πολύ ωραίε καρέκλε. Πάλι κόκκινε όμω από το ίδιο μαγαζί πρέπει να είναι. Και εξάλλου, αν επειδή έχω δει και άλλα show X Factor ανά τον κόσμο, υπάρχουν αυτό το show γίνεται. Okay. Έχουμε αυτό το πράγμα, έχουμε εικόνες εδώ στην Ελλάδα στο μυαλό μας, γιατί έχουμε δει τα μεγάλα σιώ στα μπουζούκια με χορευτές. Κάθε φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, μας ξενερώνει. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ένα πράγμα που συνεχώς βλέπουμε κάτι που είναι λίγο show. Και γιατί έχει κάνει η Άννα, η Δεσπίνα, ο ένας, ο άλλος, αμέσως λέμε ότι είναι μπουζούκια, ας πούμε, και δεν μας αρέσει. Δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Όλη η Ελλάδα πηγαίνει στα μπουζούκια και περνάνε πάρα πολύ καλά. Ωραία, Γιώργο, και μου εγώ δεν κατάλαβα πριν όλα αυτά. Τα κατάφερες, συγχαρητήρια, the ultimate kids. Τα κατάφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν καταλαβαίνω εγώ. Συγγνώμη, ευτυχώς δεν κοιμήθηκες απάνω στο πλατό. Ευτυχώς. Αφενός. Γιατί τουλάχιστον αυτό έχει γίνει τώρα και τις εβδομάδες εμάς. Μπουζούκια. Δεν μου θυμίζει κάτι από μπουζούκια ένα. Και δεύτερον, νομίζω ότι του Δημήτρη του πηγαίνει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι νεανικό, είναι sexy, είναι fun.
κάνουμε, ας πούμε. Δεν θέλω να το κάνει ένας λαϊκός τραγουδιστής αυτό το στήσιμο. Αλλά ο Δημήτρης νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ. Έγινε. Θα συρδώσει, νομίζω ότι ο στόχος επετεύθει. Και νομίζω το υποστηρίζει. Καήκαμε. Τι μας περιμένει. Ο στόχος επετεύθει. Συζητάμε γι' αυτό κάνα δεκάλεπτο τώρα. Ναι. Μια χαρά ήταν πάρα πολύ καλός, Δημήτρη. Πες ένα για μένα έκανε ένα λαθάκι που ήταν. Τι λάθος έκανε. Έκανε λάθος προς το τέλος, αν ακούς. Okay. Στο come together. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, για μένα ξέρω εγώ, οι άλλοι τρεις βλέπανε μόνο όλο αυτό το σκηνικό, τους ξένωσε αμέσως και είχαν μείνει εκεί, δεν ήταν ούτε το Δημήτρη και μετά χτυπάγανε το μαλλί του. Γιατί τι να κάνουμε, βρε Γιώργο, αυτό βλέπαμε. Κάποιοι μαλλί και άλλοι, ας πούμε, βρε Γιώργο, βλέπαμε το μαλλί του παιδιού μου, το τίναζε και μπαίνε μέσα στο στόμα του και το έβγαζε. Αυτό βλέπαμε, τι να κάνουμε, να μην το δούμε. Δεν εισπάζει κανένα rock and roll, Νίκο. Το rock and roll που έχουν λίγο μαλλί, δεν πούμε. Τι βλέπεις στα shows που πηγαίνεις. Οκ. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό, πάντως. Έχεις δει τον. Είναι σεβαστή άποψη του κ. Μουρατίδη. Κύριε Νίκο, παρόλα αυτά, δεν είμαστε ένα ραδιοφωνικό show εδώ πέρα. Εδώ κάνουμε ένα τηλεοπτικό show. Ούτε εδώ δύο είμαστε. Να κρίνουμε μόνο τη φωνή των παιδιών. Θέαμα κάνουμε και. Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω το θέαμα. Ναι. Το οποίο είπα, το πετύχατε, και... μπράβο, είναι The Ultimate Kids. Λοιπόν, βεβαίως, και είναι σεβαστή άποψή σου, Γιώργο. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Εντάξει, για μένα έχει τώρα όλο αυτό το πράγμα έχει χαθεί. Αισθάνομαι ότι δεν έχω ακούσει ούτε, δεν άκουσα από κανέναν για τον Δημήτρη, πώς τραγούδησε. Έχουν μείνει μόνο ότι δεν τους άρεσε το στήσιμο και πώς φαίνεται ο ένας, πώς φαίνεται ο άλλος. Και τελικά βλέπω ότι ψάχνουν να πούνε κάτι και δεν κάτι στην ουσία και πώς το είπε το παιδί να τον δούνε να τον τραγουδήσει. Γιατί όταν εγώ βλέπω τον Πατρίκη, βλέπω τη Μαρία, βλέπω κάποιον άλλον. Συμμαζεύει τα σημάζευτα, έλα, Λεβέντη. Μια χαρά είσαι, πάρα πολύ καλό σαν Δημήτρη. Γράφτηκε το Come Together για να γίνει έτσι. Σιγά τώρα, θα τσαντιστούμε. Οκ, Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Δεν έχω κάτι να πω τώρα, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που... Σταμάτα, θα πάθει τίποτα. Σταμάτα, φτάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως και να έχει ο Δημήτρης, καταφέρνει σε κάθε του εμφάνιση να γεμίζει τη σκηνή. Και από ό,τι φαίνεται να επικοινωνεί και με εσάς τον κόσμο, εφόσον βρίσκεται εδώ ακόμη, αυτό σημαίνει ότι έχει το X-Factor. Αν συμφωνείτε μαζί μου, ψηφίστε τον στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μόνο έτσι θα είναι στη δεκάδα του X-Factor απόψε το βράδυ. Δημήτρη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.